Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα ειδήσεων να συναντήσουμε την Άννα Μαρία Κοφίτσα για να δούμε την εξομολόγηση από την βασίλισσα της pop, την Μαντόνα, η οποία κατά τη διάρκεια της περιοδίας της έκανε κάτι ασυνήθιστο από τη σκηνή, μίλησε επί 9 λεπτά για την περιπέτεια της υγείας της και είπε ότι κάποια στιγμή η Άννα Μαρία έφτασε πολύ κοντά στο θάνατο. Και Νίκο, ανοίγοντας την πρώτη από τις 5 συναυλίες της στο Λος Άντζελες, η Μαντόνα ανακοίνωσε στους θαυμαστές της, οι οποίοι την αποθέωναν εκείνη τη στιγμή, πως η ασθένειά της ήταν μια έκπληξη και ευχαρίστησε ένα πολύ ξεχωριστό άνθρωπο στη ζωή της, τον γιατρό της, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο κοινό. Να αναφέρουμε επίσης, πριν πάμε να την ακούσουμε, ότι η βασίλισσα της Pop μεταφέρθηκε εσπεσμένα στο νοσοκομείο τον Ιούνιο, έπειτα από βακτηριακή λίμωξη, ενώ αναγκάστηκε να αναβάλει την συναυλία της, η οποία ήταν πολύ σημαντική, καθώς σηματοδοτούσε τη 40η επέτειο της μουσικής της πορείας. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Μαρία Κοφίτσα, και να δούμε ένα απόσπασμα από την εξομολόγηση που έκανε η Μαντόνα στους θαυμαστές της. This summer, and a surprise is called a near-death experience. Yes, and I'm not kidding, it was pretty scary. Obviously, I didn't know for 4 days because I was in an induced coma. But when I woke up, the first word I said was no. Anyway, that's what my assistant tells me. And I'm pretty sure that God was saying to me, you want to come with us? You want to come with me? You want to go this way? And I said, no.